Με ενισχυμένο ρόστερ και τον Νίκο Γεωργακλή στο τιμόνι, ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Ανάληψης την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν και το πρωτάθλημα της Α τοπικής, όπου στόχος είναι μια θέση στην πρώτη επτάδα. Ο στόχος ήταν η ομάδα να μπει στην πρώτη επτάδα από πέρσι, δεν τα καταφέραμε. Αφήσαμε κάτι στη μέση. Πρώτα εγώ που σταμάτησα πολύ νωρίτερα το πρωτάθλημα σε σχέση με το διακοπή που είχε λόγω κορονοϊού. Ελπιστούμε ότι φέτος θα τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πέρσι. Δεν είναι εύκολο και όλα είναι θεωρητικά. Έτσι. Ούτε βάση ρόστερ μπορείς να μπεις, ούτε όλα θα γίνουν με δουλειά. Κάτω το κεφάλι να δουλέψουμε αρκετά να μπορέσουμε να πετύχουμε και να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πετύχει η ομάδα. Να φτάσει δηλαδή με στην πρώτη εφτάδα του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα, είτε μεγάλο είτε μικρό, για μας είναι το ίδιο. Είτε πολλές ομάδες είτε όχι, αν δεν υπάρχει ανταγωνισμός και ρόστερ, νομίζω ότι δεν έχει κάνει τίποτα μέσα στη χρονιά. Καλό είναι που υπάρχουν πολλές ομάδες. Λυπηρό είναι που δεν κατεβαίνουμε όλες οι ομάδες. Μακάρι να παίζαμε όλοι, να ήταν 18 οι ομάδες. Δυστυχώς δεν είμαστε οι 18. Θα έχουμε και το ρεπό. Εντάξει, όποιος νομίζω ότι είναι η ομάδα του γεμάτη και είναι καλά προπονημένος δεν θα έχει πρόβλημα. Είτε 18 είναι ομάδες, είτε 16, είτε 20. Οι Ερυθρόλευκοι της Μεσίνης προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις, με τις οποίες ενισχύουν το ρόστερ με τους Μπάμπη Θεοδοσόπουλο, Γιώργο Καλογερόπουλο, Θεόφιλο Δημητρίου, Σωτήρη Δημητρακόπουλο, Παναγιώτη Ξηδιά, Νικουλά Εραντούκου, Παναγιώτη Μήτρου και Παναγιώτη Δούση. Με την απόκτηση των οποίων το παζλ θεωρείται ολοκληρωμένο. Εάν υπάρχει κάποια δυναμία ή κάτι που μπορούμε να πάρουμε, θα το κοιτάξουμε. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά όμως έχει κλείσει. Νομίζω ότι κάναμε καλή προσπάθεια φέτος να φτιαχτεί ένα ρόστερ ανταγωνιστικό. Μας λείπουν ακόμα κάποια παιδιά. Θεωρώ πως η ομάδα σε σχέση με πέρσι είναι πιο ενισχυμένη. Ένα καλό πλασάρισμα στο θεσμό του κυπέλου Μεσσηνίας είναι εντός των στόχων της φετινής περίοδου για τον Ολυμπιακό Ανάληψης, που στο πλαίσιο της προετοιμασίας του θα δώσει 4 φιλικά, αρχής γενομένης από την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου με τον ΠΑΣ Ράχη, στις 26 Αυγούστου με την Ομόνια, 3 μέρες αργότερα με τον Ακρίτα Κορώνης και στις 2 Σεπτεμβρίου με τον Πανθουριακό. Στόχος. Όσο υπάρχει μέσα η Καλαμάτα και Καλαμάτα συσσαγωγικά, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα εάν υπάρχει, το Διαβολίτης και ο Πάνος είναι μια κατηγορία πάνω, τι στόχος μπορεί να είναι για το Α τοπικό, είναι πολύ δύσκολο να το κατακτήσουμε. Το να υπάρχει στόχος στο να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, είναι στόχος. Τα φιλικά έχουν κλειστεί από τις 23 και μετά ξεκινάμε Κυριακή Τετάρτη, θα έχουμε 4 φιλικά πριν το κύπελο.